Τα κόκκινα φώτα παραμένουν αναμένα, μα οι δρόμοι είναι άδειοι. Τα περίφημα σεξ κλαμπ παραμένουν κλειστά. Επιχειρηματίες και ιερόδουλες βρίσκονται σε απόγνωση αφού δεν δικαιούνται καμία οικονομική ενίσχυση από το κράτος. Στην Ολλανδία βοήθημα πήραν μόνο οι ιερόδουλες που δουλεύουν μόνες και όχι όσες εργάζονται σε κλαμπ και οίκους ανοχής. Η Lotte Alberg είναι ιδιοκτήτρια 2 σεξ κλαμπ στο Άμστερνταμ. Πριν τον COVID-19 ήταν ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα, ενώ απασχολούσαν δεκάδες γυναίκες. Τα κορίτσια μου τηλεφωνούν σχεδόν κάθε ημέρα. Πραγματικά υποφέρουν, είναι τρομερό. Δεν μπορούν να πληρώσουν το ενίκιο τους και κάποιες δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε τρόφιμα. Στην Ολλανδία η πορνεία είναι νόμιμη. Όμως εφόσον οι οίκοι ανοχής παραμένουν κλειστοί, πολλές γυναίκες αποφάσισαν να αναζητήσουν πελάτες στο διαδίκτυο. Κάτι τέτοιο κρύβει σοβαρούς κινδύνους και όχι μόνο το ενδεχόμενο μετάδοσης του COVID-19. Κάποιες κοπέλες έχουν αρχίσει να αναζητούν πελάτες στο ίντερνετ, ενώ και οι άντρες αναζητούν συντροφιά. Οι κοπέλες πηγαίνουν σε πελάτες που κανείς δεν ξέρει που βρίσκονται και βεβαίως δεν κρατούν διευθύνσεις. Κάποιοι πελάτες μπορούν να πούν «αυτό που κάνεις είναι παράνομο, οπότε δεν σε πληρώνω». Κάποιοι μπορούν ακόμα και να τις χτυπήσουν. Δυστυχώς έτσι είναι. Η Lotte Alberg αναμένει οδηγίες από την κυβέρνηση, όμως την ίδια ώρα σκέφτεται πώς θα κερδίσει χρήματα χωρίς να διακινδυνεύσουν οι ιερόδουλες και πελάτες. Όταν ξαναανοίξουμε πρέπει με κάποιο τρόπο να κρατάμε αποστάσεις. Οι κοπέλες μπορούν να δουλέψουν με γάντια και μάσκες, όμως κάποιες στάσεις στο σεξ πρέπει να τις ξεχάσουμε. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, εργάτες και εργάτριες του σεξ ξαναπιάνουν δουλειά την 1η Σεπτεμβρίου. Όμως ακόμη δεν είναι σαφές κάτω από ποιες συνθήκες, ενώ κανείς δεν ξέρει πώς θα επιβιώσουν μέχρι τότε.